κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της Λίγκας του Μπασκετάτη, θα παρακολουθήσουμε μαζί τον δεύτερο απόψινο αγώνα στην Sonic Arena. Θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση στην Elite League της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Την αναμέτρηση μεταξύ ωραίο Castro Knights και Elite Paper Bears. Δύο ομάδες βρίσκονται στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα. Σημαντικό παιχνίδι για τους Paper Bears, καθώς βρίσκονται στην 8η θέση και είναι στο 2-6. Οι φαβορίτες BC είναι στο 1-7 και είναι στην 1η θέση. Paper Bears, οι οποίοι πρέπει να κερδίσουν για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους να μην βρίσκονται στην 1η θέση στο τέλος της σεζόν και να υποβιβαστούν στην Master League συνεχώς. Υπάρχουν οι πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι. Στον Καραγκούν υπάρχουν γρήγορες επιθέσεις να σου για τρεις από τους Paper Bears. Έχουμε και το δεύτερο φάουλ. Έστοχος στην πρώτη βολή. Ο Μαστροδημήτρης. Άστοχος στην δεύτερη, μάχη-μάχη για το rebound. Τελική κατοχή τον Μπέλη, ο οποίος έριξε την μπάλα πάνω σε αντίπαλό του, πολύ έξυπνα, και κέρδισε εκ νέου το τεσάρι. Λουχρονιάδης, Μπέλης, μπάλα που πάει χαμηλά, πολύ όμορφη προσπάθεια, τελικό αποδέκτη τον Καζή. Μια επίθεση από τους Paper Bears, γρήγορη αλλά όχι βιαστική, θα συγκεντρήσει άστοχο. Με διάστηση να τρέξουν οι Bears, ένα άστοχο σούτ αυτή τη φορά από τον Καζή. Οι Paper Bears, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν 10 παίκτες στη διάθεσή τους, οι Knights έχουν μόλις 7, οπότε θα κρυθούν μεταξύ άλλων να μανατζάρουν και την ενέργειά τους πολύ σωστά. Υπάρχει διπλέξιμο και κλέψιμο μέσα στη ρακέτα. Πάει όλο το διάδρομο. Ο Καραγκούνης θα κερδίσει δύο βολές. Καραγκούνης θα κερδίσει δύο βολές. Συγκεντρώνεται. Άστοχος στην πρώτη, 5-3 παραμένει. Άστοχος στη δεύτερη, μάχη για το rebound, τελικός νικητής. Παίξεις με άσπρη φανέλα. Τέλειος. Στους για τρεις, μετά από 6 μόλις δευτερόλεπτα. Τεσίδης, ένα μικρό deflection. Πάρει την μπάλα. Θα βγάλει εκεί που είναι αντίπαλος. Φόρος. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχουν βήματα αν δεν κάνω λάθος. Όχι, υπάρχει φάουλ. Κέρδισε ο Καραγκούνης, θα πάει για μία ακόμα φορά στην γραμμή των δεύτερων πολλών. Όχι, λάθος. Διορθώνω, το φάουλ είναι χαμηλά. Έχει δοθεί χαμηλά και υπάρχει και time out που ζήτησαν οι Knights. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Οι ωραίο Castro Knights, η τελευταία φορά που έπαιξαν ήταν στις 8-11 του 2023, έχοντας χάσει μόλις με έναν πόντο έναντι στους Lethal Pistols, 86-87. Οι Lethal Pistols, οι οποίοι κέρδισαν με 81-80 τους Σικάριος σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι πριν από κάποιες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα.
Ένα μάτς με πολλές εντάσεις. Έντονες συγκινήσεις και σύντης τώρα. Έλιος στους διατρείς, άστοχος. Μυθικό rebound από τον Καζί. Ο Ραμπέλης τρέχει, υπάρχει λάθος στο λάθος. Έλιος πάει coast to coast, πάει όλο το διάδρομο θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound. Κυσίδης βρέθηκε ελεύθερος, στους διατρείς άστοχος. Κυσίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και κυνηγάει πολύ το σουτιατρής. Με σουτιατρής από τους Paperbird, άστοχο από τον Μιζικόρο. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound, παρότι οι παίκτες τον Μπέρτς έκαναν χιλότιμες προσπάθειες. Τέλειος πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε δύο αντιπάλους θα κερδίσει το φάουλ. Με το νούμερο 7. Κάντε πάλι το ίδιο με το ίδιο για το K. Πάσα, κάντε πάλι το πάνω πάντα από μία. 2-3 παραμένει μέχρι στιγμής. Τώρα θα αλλάξει. 5-4. Όλα 5. 6-39 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπέλης στην αδύνατη πλευρά, υπάρχουν δύο παίκτες. Θα πάρει τώρα την μπάλα στην αδύνατη πλευρά ο Καραγκούνης. Θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Μπέλης καλά του φάουλ. Αμυντική ολιγορία στην ρακέτα των Knights. Και εσύ ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν τον αγώνα, μπορείτε να τις βρείτε στην σελίδα μας στο Facebook. 7-5 και τώρα 8-5. Βλέπουμε γρήγορο μπάσκετ αλλά όχι βιαστικό. Βλέπουμε αρκετά σετ παιχνίδι παρά την ταχύτητα. Εσύ δεν βγαίνει από τα screen. Killer αυτή τη στιγμή τον έχει σε 75. Θα τροφοδοτήσει τώρα τον Μπέλο. Ο Μπέλιο θα πάει το σουτάρι για 3, όντας την αδύνατη πλευρά θα στοχίσει όμως. Υπάρχει φάουλ. Το οποίο είναι εκ νέου για δύο βολές. Πάλι ο Μπέλιο είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Υπάρχουν και αλλαγές. Αλλαγή για να είμαστε πιο σαφείς. Καριοφίλης θα αλλάξει τον Τζιζί. Μία εκ των δύο αλλαγών που έχουν στη διάθεση τους απόψε οι Knights. Εύστοχος την πρώτη ο Μέλης. 9-5. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι κατά τη ρακέτα από τον Καζί. 11-5 στη Sonic Arena. Οι Knights έχουν κολλήσει εδώ και πολλή ώρα στους 5 πόντους. Ο Αστροδημήτρης, ο οποίος είναι ένας εκ των frontman της ομάδας. Μέλιος, μέχρι μέσα. Ωραία πάσα στον Καριοφίλη, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και βοηθάει την ομάδα του να ξεκολλήσει από τους 5 πόντους. Αμυντικό rebound και Μέλιος τρέχει. Ο Δημήτρης, φανταστική προσπάθεια, δεν θα μετουσιαστεί σε δύο πόντους. Με το εξαιρετικό passing game των Knights. Μέλις. Για 3, άστοχο airball στον Καραγκούνη. Παίζουν πολύ γρήγορα οι Knights. Τρέχει ο Μαστροδημήτρης, πάει το coast to coast, θα στοχίσει, ίσως προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο φάουλ. Έχοντας δύο αντιπάλους μπροστά του και μεταλλευόμενος την κεκτημένη του ταχύτητα, ίσως να είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά η κατοχή είναι ξανά για τους Knights.
πάλι με τον Μαστροδημήτη, ο οποίος θα χάσει το στιγμή. Συγκρατεί. Θα δώσει την πάση στον Καριοφίλ, ο οποίος θα στοχίσει. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound και Σίδης. Κάνει μια προσπίση, πάει μερικά βήματα μέσα. Εύστοχος. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Πάει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική πολύ. Εύστοχος και στη βολή. 11-10. Η απόσταση φτάνει στη σημείο αναπνοής. Με 4 και 20 είναι 4 τα ομαδικά φάουλ για την κάθε ομάδα. Έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες. Καραγκούνης για 3 άστοχο. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο του Γεφίδη. Το έχει και ο Πολυκρονιάδης. Τώρα εφηβιασμός με τελικό από 6 ο Μαστροδημήτρη, ο οποίος δεν θα καταφέρει. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα από τον Μέλιο. Και Σίδης βρέθηκε ελεύθερος. Και άμα βρέθηκε ελεύθερος του Σίδης, κάτι τέτοιο είναι αυτό που ακολουθεί πολλές φορές. 11-13. Λέλης πάρει ένα screen. Θα δώσει σε δεύτερο χρόνο μια πάσα η οποία δεν θα βρει το τελικό αποδέκτη. Πολύ ψηλά θα ανέβει ο Μέλης να κόψει τον Μαστροδημήτρη, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα και έτρεξε το coast to coast, άφησε την μπάλα στο καλάθι. 11-15. Μετά το 15 έχουν καλύψει τη διαφορά των 5 πόντων και είναι με 4 μπροστά οι Knights, αλλά τώρα θα πέσει η διαφορά. Έχει φτάσει στους 2 μετά από έστω jump shoot από τα 5,5 περίπου μέτρα από τον Σβέλη, ο οποίος είναι ο frontman της ομάδας. Τον Μπέρτ, το πρώτο δεκάλεπτο, και Σίδης θα στοχίσει ένα ακόμα σουτ για 3 από τη γωνία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν είναι ένας παίκτης που θέλεις να τον αφήσεις να ζεσταθεί, όπως η ατμόσφαιρα στη Sonic Arena. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο χρονικό σημείο της πρώτης περίοδου. Η στροφή λοιπόν στην Sonic Arena, είχαν πάρει time out οι Paper Bears. Οι Knights πήγανε στον πάγκο τους για λίγα δευτερόλεπτα, δεν είχαν ιδιαίτερες συστάσεις να κάνουνε. Κάνει ο coach τους παίκτες. Οι Bears εξάντλησαν όλο το χρόνο στο time out. Θέλεις να δούμε. Οι Knights είναι μπροστά με 5 πόντους, υπενθυμίζουμε έχουν το αριθμητικό μειονέκτημα έχοντας μόλις 7 παίκτες στην διάθεσή τους έναντι 10 των Paper Bears. Διανύουμε την τελευταία αγωνιστική εβδομάδα πριν την περίοδο των γιορτών. Ευχαριστούμε καλές γιορτές, αλλά έχουμε ακόμα κάποια παιχνίδια. Εξίσου σημαντικά, ειδικά στην Elite, τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερη σημασία. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Εύστοχος στην πρώτη, άστοχος στη δεύτερη όμως ο Μπέλης και εσύ θα μαζέψει το rebound. Υπάρχει low post του Καριοφίλη, ο οποίος θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. 14-20, διαφορά στους 6 πόντους. Για πρώτη φορά δεν κάνω λάθος. Μπέλης κρατάει σταθερό. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο, αλλά με φάουλ από τον Μαστροδημήτρη. Πήγε να πάρει την μπάλα. Δύο φάουλ από τον Μαστροδημήτρη, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει ο φοιτητής στην θέση του. Είναι ένα... ενώ ευστοχεί στην πρώτη βολή ο Μέλης, είναι ένα πρόβλημα για τους Knights να έχουν τον frontman τους με δύο φάουλ στην πρώτη περίοδο, καθώς μεταξύ άλλων έχουν 7 παίκτες έναντι των 10 των αντιπάλων τους. Μέλιος το νούμερο 7 θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει παράβαση, πάτησε τη γραμμή, είχε περάσει δύο παίκτες.
είχε συναντήσει μπροστά του συμπληγάδες, της πέρασε αμυγός, αλλά πάτησε την γραμμή. Φόρος Μπελίσης θα πάει ξανά χαμηλά. Ένα jump shoot αυτή τη φορά άστοχο από τον Καζή. Έχουμε βολές. Διορθώνω, δεν έχουμε 10 παίκτες οι Paper Bears, όπως είπα, περίσσει και αυτοπεποίθηση αρκετές φορές μέχρι στιγμής. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Φουτζιζής, ο οποίος με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο εκτελεί βολές. Έστοχος στη δεύτερη, πολλές ελεύθερες βολές αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Μπέλης προς πίση, προσπάθησε να βγάλει την πάσα μέσα στη ρακέτα εκεί που ήταν ο Καζής, αλλά παλαχάθηκε. Ένα jump shoot από τα 5,5 περίπου μέτρα άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Φουτζιζή. Θα στοχίσει όμως και αυτός, μετά από το πρώτο άστοχο του του Μέλιου με το νούμερο 17. Στο διατρίς άστοχο επίσης από τον Καζή, το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Φανταστικό ball movement, πολύ όμορφη πάσα. Πολύ όμορφες πάσες. Είμαστε πιο ακριβείς, με τελικό αποδέκτη τον Καριοφίλη. Ένα block εντυπωσιακό. Ωραία προσπάθεια. Και η διαφορά έχει φτάσει στους 11 πόντους. Θέλεις. Φτάει σωστερό, σταματάει. Δίνει την πάσα. Ένα ακόμα φυσικό rebound, δεν υπάρχει foul από τον Καζή. Jump shoot άστοχο από τον Καρδιοφίλη. Τώρα υπάρχει ένα ακόμα foul, δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχουν δύο βολές. Φαουλ που κέρδισε ο Καζής. Εύστοχος στην πρώτη. 16-26. Εύστοχος στη δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια. Και φορά ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. 17-26, 40 τελευταία δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Καραγκούνης. Έλλιος συγχωρείται, τώρα θα χαθεί η μπάλα. Πατάει πάρα πολύ γερά ο Μπέλης. Υπάρχει time out από τους Knights αυτή τη φορά. Βλέπουμε τη διαφορά να μην μπορεί να ανέβει παραπάνω. Αντιθέτως πέφτει στους 5 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στη στροφή στη Σονικαρίνα έχουμε 21,6 δευτερόλεπτα. Τέλειος, δεν υπάρχει φάουλ. Πάντα αυτός με την παλαιστιέρνη θα πάρει ένα screen από την ονόματό του, υπάρχει φάουλ πάνω στο screen. Και αν μπει πολύ θα υπάρξει time out από τους Bears. Έστοχος στην πρώτη ο Μέλιος. Έστοχος στη δεύτερη, πράγμα που σημαίνει time out εκ νέου. 6,6 να απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Τώρα οι Knights είναι αυτοί που εξάντλησαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο λόγω του time out. Αυτή
αυτοί ήταν αυτοί που είχαν πάρει το timeout έτσι κι αλλιώς. Για να δούμε, 6 δευτερόλεπτα. Για 3 έστω από τον Πολυκλονιάδη. 24-28 το σκορ της πρώτης περίοδου. Πέρσι να πάρει το timeout διορθώνω. Πάρα πολύ ψηλό σκορ στην Sonic Arena. Σε άλλα μάτς θα μπορούσε να είναι σκορ ημιχρόνου. Το 24-28 μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο σιγά σιγά για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Οι Knights οι οποίοι έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό είτε με σουτ από την περίμετρο είτε μέσα από τη ρακέτα. Είναι ο coach των Knights τις τελευταίες οδηγίες όσον αφορά το αμυντικό σύστημα. Υπάρχει φάουλ, χαμηλά στη ρακέτα. Στον Καζί. Όλα καλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Χτύπησε λίγο στη μύτη. Καραγκούνης σε επαναφέρει. Κουρσονιάζει σε ένα σούτ για 3 άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Καζί, ο οποίος πρωτίστως έχασε το σούτ. Λάθος. Προς στιγμήν συγκρατούν οι παίκτες των Knights. Δηλαδή είναι στην πλευρά μια πάρα πολύ ρυθοκίνδυνη πάσα στον Κεσίδη. Άστοχος για 3. Έχοντας πάρει και εκτιμένη ταχύτητα ίσως από τις φωνές του coach των αντιπάλων του, ήθελε να τιμωρήσει και να επιπλέον κίνητρο και εσύ θα ξαναπάρει την μπάλα. Στο μέλιο η πάσα άψογα εκτελεσμένο ένας συνδυασμός. Μέλιος κέρδισε 2 αντιπάλους το νούμερο 17. Μια laser πάσα δεν θα βγει, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Ωραία πάσα η οποία δεν θα μπει καλά. Αν είναι δυνατόν, τι έγινε μόλις τώρα. Υπάρχει αυτοκαλάθι αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Υπάρχει καλάθι με follow. Ένα jump shoot τώρα άστοχο. Τον Μπέλη. Όμορφη, πολύ όμορφη φάση με τελικό από δέκτη. Ο Μαστρο Δημήτρη. Στα 13 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Μπέρς. Πάλι θα βγει στη γωνία. Μελής θα πάρει ένα, όχι δεν θα πάρει ένα ακόμα σουτ. Μπερδέστηκα μέχρι και εγώ στην κορυφή. Βρέθηκε κάτι παραπάνω από ελεύθερο στο Καζίς. 27-34 το υψηλό τέμπο, το υψηλό σκορ, η υψηλή ένταση στο παιχνίδι παραμένει. Κεσίδης. Στροδημήτρης. Κεσίδης βγήκε από κάποια screen. Έχουν μπερδευτεί για τα καλά οι παίκτες των Μπέρς στην αμυντική τους λειτουργία. Μπέλης. Άστοχος του παρόλα αυτά. Θα πάρει ένα screen ο Μπέλης από τον Καζί. Σου για 3 άστοχο από τον Πολυχρονιάδη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα σου για 3 από την κορυφή άστοχο, ξανά επιθετικό rebound, αλλά υπάρχουν βήματα του Μέλη. Υπάρχει επιθετικό foul. Η κατοχή για τους Knights, οι οποίοι μπορούν να τις στείλουν ακόμα και στους 10 αν ευθυντήσουν σε τους γιατρείς. Κεσίδης βρέθηκε στην περίμετρο, θα κάνει κάποια βήματα, θα ψηφίσει το γεγονός ότι είχε μπροστά του τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Καραγκούνη, με συγχωρείτε. Ένα ματσάπ το οποίο παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Καραγκούνης Κεσίδης. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. Ο Μέλης θα πάει σε ένα
ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών, έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ. Και είναι ένας παίκτης του οποίου το παιχνίδι ευνοεί την εκμεύση πολλών φάουλ. Άστοχος στην πρώτη παρόλα αυτά. Ενώ προαλλαγγέλλεται και αλλαγή για τους Knights. Φουτζιζής ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα πραγματοποιηθεί. Διαφορά στους 8. Οι Paper Bears δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Καρδιοφίλης θα περάσει μετά από κάποια ώρα στον πάγκο. Ο Δημήτρης πάει χαμηλά, που είναι ο Μέλλος. Στο διατρής από το Φιντζή με το που μπήκε στο παρκέ. Άστοχος. Καλά μπλοκάουτ λειτουργήσαν και τώρα δεν τρέχει. Βρίσκει τείχο μπροστά του τον Κεσίδη, ο οποίος δεν είναι ο φυσικός του αντίπαλος σε αυτό το match-up, αλλά βρέθηκε μπροστά του εκείνη τη στιγμή. Η transition άμυνα βγήκε για τους Knights, καθώς έδωσαν περισσότερη έμφαση στο να βρεθούν οι παίκτες παρά ποιος θα πάει πού. Ένα στο 3 εύστοχο από τον Καζή. Η διαφορά εκ νέου στους 5 πόντους. Οι Knights έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον ρυθμό. Ένα στο 3 άστοχο από τον Μέλιο, το νούμερο 17. Βέλης. Λιχρονιάδης. Έχοντας τώρα τον προσωπικό του αντίπαλο τον Γεσίδη, θα πάρει ένα στο 3 μετά από screen να στοχίσει. Δημήτρη φωνάζει για βοήθεια ο coach των Bears. Βγήκε η άμυνα και βρέθηκε ελεύθερος και ο Μπέλης, ο οποίος θα καρφώσει. Μέλιος στο νούμερο 7 θα πάρει ένα screen. Όλοι οι παίκτες είναι μέσα στην ρακέτα. Πολλοί παίκτες. Ο Λιχρονιάδης. Μπέλης θα κλειστεί με δύο αντιπάλους. Δεν υπάρχει κάποιο μισμάτς μέσα στη ρακέτα. Θα πάρθει όμως ένα σουτ από τον Καζή. Του 3, ενώ βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, το σκέφτηκε για λίγο ο Μέλιος με το νούμερο 7, το πήρε, αστόχησε. Στα 15 δευτερόλεπτα, Μέλις, υπάρχουν βήματα? Ναι, υπάρχουν βήματα. Συχνό λάθος και οποιονδήποτε παίκτη να ξεκινάει με λάθος πόδι. Σε μια προσπάθεια, ειδικά μετά από προσποίηση, για να πάρει την εσωτερική από την περίμετρο. Ο Δημήτρης θα δώσει την μπάλα, ένα σούτ από τα 6 μέτρα, άστοχο τελικά από τον Μέλιο με το νούμερο 17. Μέλιο με το νούμερο 7 προσπάθησε να διεκδικήσει κάποιο θετικό rebound. Μπέλης θα σύγχρονα να κάνει πόση απίστευτη φάση που ξεσηκώνει δικαίως τον πάγκο της ομάδας του. Τώρα ανεβαίνει το decibel από τον πάγκο των Bears. Φασιστική φάση γκρέμισε. Γκρεμίστηκε η ρακέτα των Knight. Για μία ακόμα φορά, δεύτερο κάρφωμα του Μπέλη. Υπάρχει τώρα μια προσπάθεια να προχωρήσει ο Μέλιος μέσα στη ρακέτα. Θα αστοχίσει Μπέλης με την ψυχολογία στα ύψη. Θα πάει ξανά μέχρι μέσα, ξανά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπέλης είναι όλη η επίθεση των Μπέρς στις τελευταίες φάσεις, έχοντας δώσει μεταξύ άλλων και ψυχολογικό boost, όχι μόνο boost στο σκορ. Ο Αστροδημήτρης πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια
με τον προσωπικό του αντίπαλο κολλημένο πάνω του θα καταφέρει να ευθυνθεί. Τέλειο. Το highlights machine των Bears θα ελευθερωθεί. Πάσα, πάει καλά του και φάουλ! Από τον Νικηφόρο, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Εύστοχος στην πρώτη και στην τελευταία, εφόσον ήταν συμπληρωματική η βολή. Στροδημήτρης θα κατεβάσει 40-38. Οι Μπέρτς, οι οποίοι δεν έχουν δώσει κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής. Άστοχος του διατρής, παρότι είχε βρεθεί ελεύθερος ο Μαστροδημήτρης. Πολυχρονιάδης θα κατεβάσει. Μπέλης, ένα jump shoot. Εύστοχο και αυτό. Κάνει συγκλονιστικά πράγματα στη δεύτερη περίοδο. Ο Ηλίας Μπέλης. Η Βέρς, όμορφη προσπάθεια. Υπάρχει φάουλ. Στην κινητή φάση θα υπήρχαν είτε φάουλ είτε βήματα, έτσι όπως είχε πάει η φάση. Και Σίδης θα περάσει για κάποιες ανάσες στον πάγκο. Καρδιοφίλης θα περάσει στη θέση του. 42-38. 3-12. Εύστοχος στην πρώτη. Τέλειος. Διαφορά στο τρίποντο. Έστω πως έχει 42-40 η διαφορά στο καλάθι. Ήταν μόλις το πρώτο φάουλ των παικτών των Bears. Πολυχρονιάδης, Μπέλης. Δεν έχει κάτσει καθόλου στον πάγκο. Στο διατρής από την κορυφή, άστοχο, airball από τον Καζί. Βρισκόμαστε στο κατόφλι των δύο τελευταίων λεπτών του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ικαρίνα, 1-3 τα ομαδικά φάουλ, 42-40. Η μπάλα θα πάει χαμηλά, ως το αρέτον φωνάζει ο coach. Η μπάλα θα βγει στην αδύναμη πλευρά. Στην κορυφή, στη γωνία, τώρα στα 6 δευτερόλεπτα η επίθεση των Knights. Πολύ όμορφο τελείωμα, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Μέλιο με... Εδώ έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Εκτός ισορροπίας στο σουτ, στον αέρα. Μερικής ισορροπίας για να είμαστε πιο σαφείς. Μπλοκ, σκληρή άμυνα αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ιωάννης έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, πριν θα πάρει το rebound. Υπάρχει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Το τέταρτο φάουλ των Knights. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν σε αυτή την περίοδο. Είμαστε στο 42-42, απόλυτη ισορροπία στη Σόνη Καρίνα, στο σκορ. Ο φάουλ έγινε χαμηλά προφανώς. Ο Μιάδης Θόδωρος θα επαναφέρει. Στην διατρής Μπέλης, εύστοχος! Αν βρείτε ρυθμό έξω από την 6, μέχρι τον 6.75, τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν αρκετά για τους. Δεδομένης της καλής άμυνας που παίζουν οι Bears παρά τους 42 πόντους. Όχι φάουλ, είχαν να δώσουν οι Bears, μόλις το δεύτερο. Μετά από 9 πλάς λεφτά παιχνιδιού. Το ακριβώς φωνάζει και κάποιος από τον πάγκο, 2 φάουλ έχουν να δώσουν. Ο Δημήτρης, ωραία πάσα στον Μέλιο, θα αποσύσει αυτός. Δεν θα πάρει κάποιο φάουλ. Αρχιευθυντικό, όχι ακριβώς πλεονέκτημα, είναι 4 εναντίον 4.
Μπέλης θα ευστοχίσει, πάρει την εσωτερική, πολύ αποφασιστικά έχει ευστοχίσει. Ηλίας Μπέλης, ο οποίος τολμώ να πω από τώρα ότι σε περίπτωση νίκης στον Μπέρς έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για να βγει ο MVP. Έγινε το τρίτο φάουλ τώρα που είχαν να δώσουν οι Μπέρς. Πάρει ο Αστροδημήτρης, πάει την εσωτερική, θα πάει μέχρι μέσα. Στα 10 δευτερόλεπτα, αλλά ξανά όμορφη προσπάθεια. Υπάρχει άστοχο σούτ, αλλά μετράει το καλάθι καθώς είχε τραβηθεί το διχτάκι. 47-44, όλος ο χρόνος τώρα για τους Μπέρς, οι οποίοι έχουν τη διαφορά, την ευκαιρία να στείλουν τη διαφορά. Ακόμα και στις 6 αν ευτυχίζουν στους τριμπόντων, το γύρο στεπ θα χάσει τώρα ο Μπέλης. Μπέλης τρέχει στον εφηβιασμό, ελεύθερος για 3, εύκοφος ο Μαστροδημήτρης, 3 δευτερόλεπτα Μπέλης, σουτ για 3 από το κέντρο. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Υπάρχουν κάποιες αρκετά έντονες διαμαρτυρίες τώρα από παίκτες των Μπέρς. Όπως και να έχει, έχουμε ημίχρονο. Σκορ είναι στο 47-47. Απόλυτη ισορροπία στο Νικαρίνα στο απόψινο παιχνίδι. Έχουμε ένα ντέρμπι με τα όλα του. Έχουμε καρφώματα, έχουμε highlights, έχουμε δυνατές συγκινήσεις, δυνατές άμυνες. Οι Knights, οι οποίοι βρέθηκαν αρκετά πίσω, κατάφεραν να συμμαζέψουν τη διαφορά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του συναρπαστικότητα του, όπως προμηνύεται. Τρίτου δεκαλέπτου μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν σιγά σιγά στην Sonic Arena. Το σκορ είναι 47-47 μεταξύ Paper Birds και Oraioka Astro Knights. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ μετά από 20 λεπτά. Οι Birds έχουν 7 assist και 7 λάθη, στο 1 ο δείκτης assist λαθών για αυτούς, έναντι 9 assist για 6 λάθη των Knights. Οι ομάδες δεδομένων των συνθηκών δεν έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ το τρίποντο. Έχουμε 5 στα 19 και 3 στα 14 αντίστοιχα, τα οποία για πρώτο ημίχρονο είναι πολλά, ειδικά τα 19 στους που έχουν σουτάρει οι Paper Birds, αλλά έχουμε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές επιθέσεις, με πάρα πολύ γρήγορες επιθέσεις, κάτι που μεταξύ άλλων αποδεικνύεται και στο στατιστική. Υπάρχουν 4 και 5 κλεψίματα αντίστοιχα. Υπάρχουν 8 επιθετικά rebound και για τις δύο ομάδες, γενικά σε μία δηλαδή. Οι Knights, οι οποίοι βρέθηκαν να κυνηγάνε το σκορ αρκετές φορές και το σημάζεψαν αρκετές φορές επίσης για το τελικό 47-47. Πάνω κάτω η στατιστική δεν έχει κάτι άλλο το οποίο είναι αξιόμεμπτο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τρίτη περίοδο. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη της τρίτης περίοδου της, καθώς όπως τώρα δείχνουν, συγκλονιστικής τρίτης περίοδου. Προκυνιέται ένα εξαιρετικό από πλευράς συγκινήσεων και highlights και μπασκετικού ενδιαφέροντος δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει σφύριγμα, έχουν κυλήσει 2 δευτερόλεπτα. Man to man από ό,τι μπορώ να καταλάβω η άμυνα των Bears. Μαυροδημήτρης, έναρξης τρίτης περίοδου. Υπάρχουν 5 παίκτες μαζί ανάμεσα από screen. Τελικά θα παιχτεί ένα pick and roll με τελικό αποδέκτη τον Καρδιοφίλη, ποιος θα σκοράρει τους πρώτους πόντους για το δεύτερο ημίχρονο. Μπέλης αποστάρει τον Μέλιο με το νούμερο 7 και αυτό το ματσάρισμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Μαυροδημήτρης θα εκτελέσει άψογα έναν εφηβιασμό. Οι Knights τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Φανταστική προσπάθεια, προσπίση, διπλή προσπίση από τον Πολυχρονιάδη με το νούμερο 77. Προτού φτάσει στο καλάθι, jump shoot εύστοχο αυτή τη φορά από τον Καρδιοφίλη.
Οι ομάδες παίζουν γρήγορα αλλά όχι βιαστικά στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Βελής, πάρει ένα screen. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Σουτ για 3, ενώ είχε βρεθεί ελεύθερος και φτώχησε ο Πολυχρονιάδης. Φουτζί, στα πούτσι. 52-53. Αστροδημήτρης. Ιδιαίτερα δραστήριος και στο off-ball παιχνίδι του ο Χεσίρης, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Καρδιοφίλης. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Σουτ για 3, άστοχο. Κάτω ο Αστροδημήτρη. Βέλης τρέχει. Σταματάει, κρατάει σταθερό. Θα δώσει τελικά στη γωνία στον Νικηφόρο. Ο Λεπτομιάδης σουτ για 3, άστοχο. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης στον Μπέρς να διεκδικήσει κάποιο επιθετικό rebound. Φανταστική πάσα μέσα στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας, αλλά δεν θα καταφέρει ο Μέλιος να την σκιώσει σε δύο πόντους. Υπάρχει ένα ακόμα deflection στην απέναντι πλευρά. Υπάρχει λάθος στο λάθος και υπάρχει καλάθι και φάουλ. Μια πολύ περίεργη συγκυρία και βρεθεί στον... και μπει, είχε μείνει πίσω ο Ιωάννης Πολυχρονιάδης με το νούμερο 1, ο οποίος προσπάθησε να κλέψει την μπάλα αλλά δεν κατάφερε. Μάλιστα τα έκανε χειρότερα όταν έδωσε ευκαιρία να υπάρξει έμεσο τρίποντο για τους Knights, πράγμα το οποίο συμβαίνει καθώς ευστόχησε ο Καραγκούνης. Ο Μέλιος, με συγχωρείτε, με το νούμερο 7. 52-56. Υπάρχει μια διαφορά 4 πόντων. Σε 3 από την κορυφή, άστοχο αυτή τη φορά. Μέλιος, σε 3. Πάρτο που φώνηξε ο προπονητής του και είχε δίκιο, καθώς ευστόχησε. Η διαφορά είναι στους 7 πόντους πλέον για τους Knights. Θυμίζουμε το πρώτο ημίχρονο είχε τελειώσει με 47-47. Σε 3 λεπτά και λιγότερο έχουν βάλει 12 πόντους οι παίκτες των Knights. Και Σίδης βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα κερδίσει κάποιο φάουλ. Δεν μαρτύρεται γι' αυτό. Μπέλης θα κλέψει και πάει σε ένα ακόμα coast to coast. Άστοχος αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν τον βγάζει. Δεν θα ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο Δημήτρης κατεβάζει την επίθεση. Είναι ο φυσικός point guard που προκύπτει από αυτό το σχήμα. Ο Κεσίδης, σαν και κοντύτερος, έχει περισσότερο θέση 3. Πολυχρονιάδης, Μπέλης. Ένα Πολυχρονιάδης. Θα βρεθεί ένα jump shoot άστοχο. Τώρα υπάρχει και ο Μαστοδρυμίδης, ο οποίος βγάλει στον Μέλιο 2-1-2-2. Ανεπιτυχώς εκτελεσμένος αυτή τη φορά ο εφηδιασμός. Μπέλης θα κατεβάσει, δεν έχει κάτσει ούτε δευτερόλεπτο ο Μπέλης. Στιγμής, σουτ για 3. Άστοχο, μαρκαρισμένο, είχε πάρει ένα screen το οποίο δεν ήταν το καλύτερο. Υπάρχει ένα ακόμα σουτ μετά από το επιθετικό rebound, ξανά επιθετικό rebound και foul. Λιγορία στην άμυνα, στα block-out των Knights. Κάποια στιγμή θα τιμωρούνταν. Δεν υπάρχουν κατέρωθεν αλλαγές. Πολυχρονιάτης με το νούμερο 1 περνάει εκτός. Καραγκούνης περνάει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχος στην πρώτη εντωμεταξύ. Άστοχος και στη δεύτερη ο χώρος. Ενώ βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την αμυντική ανισορροπία ο Μαστροδημήτρης, αλλά υπάρχει πολύ όμορφη συνεργασία, πολύ όμορφη επικοινωνία μεταξύ
Καρδιοφίλη και Μέγιου με το νούμερο 17. Μέλης με το που πήρε την μπάλα τρέχει για αποφασιστικά, θα σταματήσει ένα jump shoot, θα προσπαθήσει ίδιο για το επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει. Ο Δημήτρης έβγαλε μια όμορφη πάσα ενώ υπάρχει προαναγγελθεί time out. Το οποίο τώρα θα πάρθει. Σκόρ είναι στο 54-61. Έχουμε διανύσει το πρώτο μισό της τρίτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκόρ είναι 54-61. Το πρώτο ημίχρονο είχε τελειώσει στο 47-47, απόλυτη ισορροπία στις δύο ομάδες. Οι παίκτες των Knights έχουν δουλέψει υπερορίες στην επίθεση, καθώς έχουν σκοράρει σε 5 και λιγότερα λεπτά 14 πόντους. Άστοχος είναι ο Μπέλης, αλλά υπάρχει ξανά επιθετικό rebound, Καραγκούνης τώρα μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Και διάθεση να τρέξουν για μία ακόμα φορά οι παίκτες των Knights και Σίδης. Θα πάρει ένα shoot, ένα jump shoot, ενώ είχε κάνει προσποίηση για τρεις. Θα στοχίσει τελικά ο Καρδιοφίλης από ένα jump shoot 5,5 περίπου μέτρων. Ο Σίδης ο οποίος αρέσκεται σε αυτή την προσποίηση για τρεις. Κυρίως επειδή ενδεχομένως να νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει τους παίκτες του, καθώς σε φυσιολογικές συνθήκες όταν δεν παίρνει προσποίησεις δεν έχει κανένα πρόβλημα να σουτάρει για τρεις και να έχει στοχίσει. Ο Δημήτρης στα 12 δευτερόλεπτα ξεκινάει τώρα η επίθεση. Αλλά δεν θα πάει στην αδύνατη πλευρά, υπάρχει deflection από τον Καζή. Μπέλης τώρα τρέχει, έχει δύο αντιπάλους μπροστά του, θα καταφέρει να χρησιμοποιήσει το σώμα του προς όφελός του, κρατώντας την μπάλα της Κοράρδας 2 ακόμα πόντους, η διαφορά πέσει στους 7. 1 και 2 τα ομαδικά φάουλ αντίστοιχα. Πάει να βγει μια όμορφη πάσα με τελικό αποδέκτητο του Μέλιο, αλλά δεν θα συμβεί. Δεν θα τελειώσει ο Μπέλης ιδανικά την φάση. Ένα ακόμα coast to coast. Πολύ άναρχο μπάσκετ. Μπέλης ο οποίος καθυστέρησε να γυρίσει και ο προσωπικός του αντίπαλος, ο Μαστροδημήτρης, τον τιμώρησε. Σουτάροντας και ευστοχώντας για 3 πόντους, η διαφορά έχει φτάσει ξανά στους 10 πόντους. Μια πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα, συγκρατεί ο Μπέλης. Πάει αντίθετα από το screen. Αστοχή σε ένα jump shoot, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound, Καραγκούνης με μεγάλη καμπύλη. Η μπάλα μπήκε και μπήκε. Διαφορά με το που φτάνει ή που πλησιάζει τους 10 πόντους κατευθείαν πέφτει. Έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό. Δημήτρης Μέλιος, ένα jump shoot από το ύψος των ελευθερών πολλών, άστοχο. Υπάρχει αμυντικό rebound και Καραγκούνης τώρα. Κρονιάδης. Μπέλης κάνει μια προσποίηση. Τελικά θα πάρει το σουτ. Άστοχο. Σουτ ήταν για 2 πόντους. Συνδυά 3. Εύστοχο. Από τον Μέλιο με το νούμερο 7. Είναι πολύ σωστά τα τρίποντα που παίρνουν οι Knights, τεχνικά μιλώντας. Δεν παίρνουν βεβαιασμένα τρίποντα. Επίσης οι Knights έχουν πολύ καλό time management στην επίθεσή τους. Μπέλης ένα jump shoot άστοχο, έχει κουραστεί πάρα πολύ. Παίζει σχεδόν 30 λεπτά συνεχόμενα, δεν έχει κάτσει στον πάγκο ούτε για λίγο και όπως φαίνεται δεν θα κάτσει, θα συμπληρώσει 40 λεπτά παιχνιδιού. Έχει βρεθεί ελεύθερος ο Καραγκούνης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 61-69, έχουμε περάσει τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα και σύντης θα πάρει ένα shoot για 3 μετά από μια προσποίηση έχοντας ξεφορτωθεί τον Καραγκούνη, τον προσωπικό του αντίπαλο, το μάτς έχει πάρει φωτιά και Σίδης θα επαναφέρει για 14 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Knights. Ένα floater, ένα jump shoot έστοχο από τον Καρδιοφίλη, ο οποίος πήρε την μπάλα πολύ όμορφα από την γραμμή και υπάρχει εύκολο σουτ από τον Πολυχρονιάδη. 63-71. Επιθετική πανδεσία για τους
παίκτες των Knights. Της ήδης έχοντας βρεθεί στην ελεύθερη στη γωνία σου, για 3 έκστοχος τη διαφορά στους 11 παίκτους πόντους σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Πολυχρονιάδης θα πάρει το screen, Καραγκούλης θα ξαναπάρει Πολυχρονιάδης, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Ο Δημήτρης είχε πρόθεση να βγάλει μια πάσα, φάνηκε από το πώς κοιτούσε στην απέναντι πλευρά. Βέλης σταματάει έχοντας βρει τείχο μπροστά του, δύο αντιπάλους. Πάει μέχρι μέσα, στην αδύνατη πλευρά βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Νικηφόρος, αλλά δεν ευστόχησε. Εθνιδιασμός, αμυντική ανισορροπία, αλλά μπλοκ. Ένα ακόμα deflection, έχουμε πολλή ώρα να δούμε σε παιχνίδι. 6 δευτερόλεπτα τώρα, 3-1-2-2, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο... Θα μετρούσε αν έμπαινε να σουτ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Έχουμε συμπληρώσει 30 αγωνιστικά λεπτά, το σκορ είναι στο 63-74. Οι Knights έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά 11 πόντων και να την διατηρήσουν. Οι οποίοι έχουν καταφέρει να κόψουν αυτή τη διαφορά πολλές φορές, αλλά το τέλος της τρίτης περίοδου τους βρίσκει να κυνηγάνε το σκορ με 11 πόντους διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του τελευταίου και καθοριστικού δεκαλέπτου. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Στα τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου το σετ παιχνίδι μας έχει εγκαταλείψει για τα καλά. Κάτι που αποδεικνύεται και από τη στατιστική, έχοντας 9 και 8 κλεψίματα για Paper Bears και Knights αντίστοιχα. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Μπέλης θα πάρει την μπάλα. Θα κατεβάσει με τον Κεσίρι αντίπαλό του. Μπέλης είναι πιο γρήγορος, μπορεί να τον παίξει στα πόδια παρά το γεγονός ότι είναι ψηλότερος. Θα πάρει ένα screen για τρεις πολυχρονιάδες με το νούμερο 77, εύστοχος. Οι δύο ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχες, αλλά ευστοχούν όταν πρέπει. Οι Μπέρς έχουν 8 στα 29, είναι ένα όχι κακό ποσοστό στα τρίποντα, αλλά σίγουρα δεν θα το έλεγε κανείς σπουδαίο. Σε πια δύο εύστοχο από τον Καριοφίλη, ο οποίος και αυτός έχει κάνει αρκετά θόρυβη δουλειά, αρκετά πολλή δουλειά. Θα προσπαθήσει να μαρκάρει με άλλους δύο τώρα τον Μπέλη, ο οποίος θα βγάλει ένα σουτ για 3, ένα ακόμα εύστοχο. Από τον Καζή και σύντης θα πάει μέχρι μέσα να στοχίσει, 69-76. Οι Knights, οι οποίοι έχουν πολύ καιρό να παίξουν κάποιο παιχνίδι μαζί, έχουν περίπου 40 μέρες να βρεθούν για να παίξουν ένα παιχνίδι μαζί, αλλά βλέπετε πόσο καλό ρυθμό έχουν και πόσο επιθετικό πλουραλισμό έχουν. Έχουν 17 assist εναντί 11 λαθών. Τα 11 λάθη δεν είναι πάρα πολλά για ένα τέτοιο παιχνίδι. 7-22 τρίποντα για την ομάδα των Knights. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Μπέλης. Η reverse έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Θα βρει την τρύπα, θα βρει την αμυντική ανισορροπία, αλλά δεν κατάφερε να προσθέσει δύο ακόμα πόντους στους 69 της ομάδας του. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ στο παιχνίδι. Θετικό. Κάποιοι είναι ξανά για τους Knights. Υπάρχουν οδηγίες από τον coach των Knights για το spacing των παικτών τους. Μέλιος. Αυστηρό man to man τώρα. Ο Καρδιφίλης δεν θα συγκρατήσει. Η μπάλα είναι για τους Bears, οι οποίοι έχουν ρίξει τη διαφορά από τους 11 στους 7 και έχουν την ευκαιρία να, τους ρίξουν, να τη ρίξουν ακόμα παραπάνω. Μπέλης. Πάρει ένα screen στην κορυφή. Μπέλης, ο οποίος είναι νομίζω στο αποψινό παιχνίδι, υπάρχει σούτ για 3 άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound, όχι από τον Καραγκούνη. Ο Μπέλης, ο οποίος νομίζω από τις θέσεις 1 μέχρι τις θέσεις 4 έχει παίξει σε όλες τις θέσεις απόψε. Φίλης άστοχος, κόβεται αλλά με φάουλ, το οποίο μάλιστα είναι ψηλά, θα εκτελέσει ένα ζευγάρι ελευθερών βολών. Οι
Knights, οι οποίοι έχοντας μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους έχουν καταφέρει να σκοράρουν 77 πόντους σε 32 και κάτι. Έστοχος και στη δεύτερη διαφορά στους 9 πόντους, 69-78. Μπέλης θα κατεβάζει. Ο Μπέλης είναι point guard, είναι shooting guard, είναι small forward, είναι ό,τι θέλετε. Στάρει τώρα για 3, άστοχος. Και ελεύθερος ο Πολυφωνιάδης. Θα πάρει, θα γυρίσει με αυτό το δεξί που θα ευστοχίσει. Ο Μπέλης, ο οποίος είναι παιδί για όλες τις δουλειές, θα το επιτρέψετε να πω. Παίζει επίσης πολύ καλή άμυνα, κάτι δεν έχει μετρηθεί στην στατιστική. Πανέμορφο καλάθι από τον Μέλιο. Υπάρχει μία ακόμα προσπάθεια να τρέξουν οι παίκτες των Knights και να καταφέρνουν με έναν ακόμα εθνιδιασμό. Μπέλης χάνει προς στιγμή. Διαφορά ξανά στους 11, τρέχοντας ένα μικρό 4-0 σερί. Η Knights, ο οποίος θα διακοπεί από αυτό το running floater του Μπέλη. 73-82. Η διαφορά παίζει μεταξύ 7 και 11 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το σούτο ο Φουτζιζής. Θα στοχίσει σε ένα αριστερό hook τώρα ο Μέλιος, ο οποίος θα πάρει ρίστεψη του rebound. Μέλιος με το νούμερο 7. Στα 8 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen από το συνονόματό του. Θα στοχίσει ο ίδιος επιθετικό rebound. Υπάρχουν πάρα πολλά σερή επιθετικά rebound σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Άστοχο σουτ όμως, αυτό είναι από το νούμερο 7 για 3. Στην ίδια πλευρά ο Καραγκούνης θα πάει να επιχειρήσει ένα ανάποδο layup, δεν έχει καταπτύχει. Αμυντική ανισορροπία τώρα για τους Μπέρς, οι οποίοι θα το πληρώσουν με τον καρδιοφίλη να τρέχει και να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 73-84. Jump shoot έστωχο. Μπέλης, ο οποίος είναι μπελάς. Να αναπαίξουμε λίγο με τις λέξεις. Η διαφορά έχει φτάσει στους 9 εκ νέου. Έχουμε 5-27 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Είναι λες και κάποιος έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο με τις μπασκετικές θεότητες, έτσι ώστε η διαφορά να μην ξεφεύγει πάνω από τους 11 πόντους και να μην πέφτει κάτω από τους 7 στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τα τελευταία λεπτά, με συγχωρείτε. Η διαφορά τώρα είναι στους 9 πόντους. Οι Knights έχουν την κατοχή, οι οποίοι Knights εξάντλησαν το time out. Οι Bears μπήκανε λίγο πιο νωρίς στον αγωνιστικό χώρο. Στο 2-3 από τον Μέλιο, άστοχο. Ο Πολυχρονιάδης τρέχει το γήπεδο. Μπέλης μέχρι μέσα θα στοχίσει. Όπως είπαμε, ο Μπέλης θα παίξει 40 λεπτά. Φανταστική πάσα στην κίνηση μέσα στη ρακέτα. Με τελικό αποτέλεσμα τον Καρδιοφίλη. Μπέλης. Άστοχος. Μπέλης το rebound. Από μια προσπίση θα πάρει ένα shoot για 2, άστοχο. Διαφορά εκ νέου στους 11 και Σίδη θα κατεβάσει. Δεν τον έχουμε δει πολύ στη θέση του point guard. Έχοντας πάρει κάποια βηματάκια παραπάνω θα στοχίσει ο Καρδιοφίλης. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Ο Στροδημήτρης θα στοχίσει. Κρονιάδης θα τρέξει στο γήπεδο, αλλά υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Χαμηλά. Το πρώτο ομαδικό για αυτή την περίοδο, για τους Knights. Υπάρχει συγκλονιστική πίεση στην άμυνα, υπάρχει τζάμπολ. Δεν υπάρχουν ούτε βήματα ούτε φάουλ.
Ο Μέλιος με το νούμερο 17 έχει 4 φάουλ. Μπέλης θα στοχίσει, είναι λογικό, έχει κουραστεί. Έχει κάνει τα πάντα και πάλι τρέχει ταχύτατα για να καλύψει την άμυνα. Δεν θα πληρώσουν αυτή τη φορά την αμυντική του ανισορροπία οι παίκτες των Bears με τον Μέλιο να στοχεί. Με το νούμερο 7. Μπέλης θα πάρει ένα screen. Υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχουν αλλαγές, βασικά δεν πήγε ο παίκτης. Ο Μέλιος με το νούμερο 7 πάνω του. Έτσι βρέθηκε ελεύθερος και σούταρε για 3. Θα στοχίσει όμως. Μέλιος το νούμερο 7 θα πάρει τώρα. Θα κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία να περιμένουν οι παίκτες του. Στα πρωτές. Θα χάσει προς τιμή, θα ξαναπάρει. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακά. Χωρίς κάποιο φάουλ από τον Μπέλη. Σταματάει. Πολυχρονιάδης, ξανά Μπέλης. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Γκαζί. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Και εμένα νομίζω δεν πήδηξε κάποιος μη θέλοντας να δώσει το έμεσο τρίποντο τον αντίπαλό του. Και φορά στις 9 πόντους, 77-86. Μέλιος. Νοστροδημήτρης. Θέλει να βγει στη γωνία και συμβαίνει αυτό. Ο Μέλιος με το νούμερο 7 θα στάρει στα ευστοχής για 3. Συζήσεις ετοιμάζεται να μπει, έχει χρόνο να γίνει την αλλαγή. Μέλης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, δεν το πήρε. Σκέφτηκε θα το πάρει ο Καζής, θα στοχίσει όμως. 77-89. Υπάρχει φάουλ από τον Πολυχρονιάδη με το νούμερο 77. Και υπάρχουν και οι αλλαγές, η αλλαγή βασικά. Ο Τζιζής περνάει τον αγωνιστικό χώρο. Παίζουν σε πιο χαλαρό τέμπο τώρα οι Knights, όπως πρέπει να κάνουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να τρέξουν ίσα ίσα. Ζητάει ο Μαρκοδημήτρης, θα πάρει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Το χορευτικό στον αέρα δεν θα το βγάλει νικητή, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μέλιο και καλάθι. Διαφορά στους 14. Υπάρχει λάθος τώρα από τον Πολυκτονιάδη. Εντυπωσιακή τρίπλα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Αστροδημήτρης, καθώς η μπάλα χτύπησε στα πόδια του. Μέλης τώρα που πιάσει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα αποφασιστικότατα. Δύο ακόμα πόντι. Κάνει τα πάντα, είναι συγκλονιστικός ο Μπέλης απόψε. Παγίδα στο κέντρο του γηπέδου, υπάρχουν βήματα. Επέβαισε σε λάθος ο playmaker των Knights. Ο Χρονιάδης με το νούμερο 1, θα δώσει το 77. Θα του δώσει και ένα screen. Ο Χρονιάδης με το νούμερο 77 θα πάρει ένα σωστά στο κύση. Έχουμε δει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι στις 12 πόντους. Και Σίδης βρίσκεται ελεύθερος, με μεγάλη καμπύλη θα ευστοχίσει. Διαφορά είναι στους 15, 79-94. Ο Χρονιάδης. Μια πάσα θα συγκρατηθεί. Καζής σου διατρής άστοχος. Επιθετικό rebound. Και όμορφη προσπάθεια μέσα στη ρακέτα. Μέλης θα κλέψει. Μια μακρινή πάσα. Καζής σου διατρής άστοχος. Ο Νικηφόρος. Αυτό ο Δημήτρης. Και Σίδης στη γωνία. Εστόχισε λίγο πριν. Θα αποκτήσει τώρα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Δημήτρη. Σίδης μια πάσα πίσω από την πλάτη, υπάρχει φάουλ. Έχουμε μπει στο τελευταίο ένα λεπτό. Οι Bears, οι οποίοι έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να ρίξουν τη διαφορά, η οποία είχε εγκαθιδρυθεί εδώ και αρκετή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η διαφορά πήγε στους 9 με 11 πόντους, έκτοτε δεν κατάφερε να μειωθεί κάτω από τους 7. Υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Εκεί πέρα που η διαφορά πήγαινε κοντά στους 10,
είτε με σούτια τρεις, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι Bets έκλειναν την ψαλίδα κάπως, αλλά δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν περαιτέρω το παιχνίδι. Οι Knights, οι οποίοι μόλις με 6 παίκτες στην διάθεσή τους κατάφεραν να σκοράρουν με 94 πόντους. Για 3 τώρα εύστοχο από τον Καριοφίλη. 81-97, κοντά στους 100 πόντους ενεργητικό για τους παίκτες των Knights. Είμαι περίεργος να δω ποιος έχει βγει MVP. Εύστοχος ο Καζής σε ένα σουτ. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί η τελευταία επίθεση. Έχουν 20 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή τους οι παίκτες των Knights. Για να δούμε αν θα πάνε για την 100 ή αν θα τηρήσουν το fair play. Παίρνει ένα σουτ για 3 άστοχο με ταμπλό ο Τζιζί. Κάπως έτσι γράφηκε ο επίλογος σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Οι Knights κερδίζουν με τελική διαφορά 13 πόντων. Είχανε σκοράρει 47 πόντους στο πρώτο ημίχρονο ισάριθμος με τους αντιπάλους τους. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως χωρίς δεν μπήκανε αποφασισμένοι για να εγκαθιδρύσουν μια διαφορά, την οποία εγκαθίδρυσαν και κατάφεραν να διατηρήσουν έκτοτε, εκμεταλλευόμενοι τον επιθετικό τους πλουραλισμό, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι είχαν περίπου 40 μέρες να παίξουν το παιχνίδι μαζί. Οι Bears, οι οποίοι έκαναν πολύ φιλότιμη προσπάθεια, κυρίως με τον Μπέλι να είναι ασυναγώνιστος στη ρακέτα και όχι μόνο, έχοντας κάνει ένα απίστευτα εντυπωσιακό κάρφωμα κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 84-97. Και κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση θα φτάσει στο τέλος. Έχουμε δει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από όλους όσους είχαν συμβολή στο να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ από όλους τους παίκτες, από την διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από όλο το staff, από το Μπαστιτάκι. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Γεια σας.